Μπορούμε λίγο να εκτιμήσουμε μια στιγμή το eyeliner που πέτυχα σήμερα. Είμαι πάρα πολύ περήφανη. Γεια σας λαβεντάρες, είμαι η Ιωάννα και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σκέφτηκα να σας ετοιμάσω αυτό το intro για τα στιγμιότυπα που έχω τραβήξει από τα τελευταία events που έλαβα μέρος τις τελευταίες εβδομάδες. Γι' αυτό σκέφτηκα θα ήταν καλή ιδέα να ετοιμάζω αυτό το intro και να σας πάρω μαζί μου σε όλα τα events που συμμετείχα και να σας εξηγώ το τι έχει συμβεί, για ποιο λόγο έγιναν και όλα αυτά τα καλά πράγματα. Θα χαιρόμουν πολύ που είτε αν σας αρέσουν τέτοιου τύπου vlogs που να σας παίρνω μαζί μου σε διαφορετικά μέρη, σε διαφορετικές παρουσιάσεις για να βλέπετε κι εσείς τι συμβαίνει πίσω από την κάμερα και όλα τα καλά σκηνικά που μπορούν να συμβούν σε ένα event. Θα ξεκινήσω πρώτα από μια πρόσκληση που έλαβα από το Danza Explosion, που είναι μια σχολή χορού στο Σμολάος Λακωνίας και με κάλεσαν εκεί πέρα για να διδάξω ρυθμική γυμναστική, κάποιες ασκήσεις ευληγησίας και μυϊκής ενδυνάμωσης στα κορίτσια που πηγαίνουν εκεί πέρα. Και έχω να πω ότι χαρήκα πάρα πολύ που ήμουν μέρος αυτής της ομάδας και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, τα κορίτσια δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά. Οι περισσότερες έφηβες με γνώριζαν από το βίντεο μου και έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμπαράσταση που έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου. Και ένα αστείο σκηνικό είναι όταν κουβαλούσα την τσάντα μου και τα κορίτσια λέγανε ότι γνωρίζουμε τι έχεις μέσα στην τσάντα σου, γιατί έχουμε το γνωστό βίντεο. Αν το έχετε δει θα σας το έχω κάτω στο description box. Και γενικά πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ταξίδεψα για πρώτη φορά προς την Πελοπόννησο, προς εκείνη την κατεύθυνση και τα μέρη ήταν φανταστικά, δηλαδή αν θέλετε να πάτε και μία εκδρομή. Το μέρος ήταν πανέμορφο, είχε ένα εκπληκτικό φαράκι, τα τοπία ήταν μοναδικά και γενικά όλη η διαδρομή είναι φανταστική, οπότε αν θέλετε να κάνετε μία εξόρμηση, μία μικρή εκδρομή, ένα Σαββατοκύριακο ή ακόμα και αυθημερών, θα μπορούσατε να κάνετε αυτό το ταξίδι. Πάντως είναι μαγευτικό το τοπίο και είναι πάρα πολύ καλό να προμοτάρουμε περισσότερο τα ελληνικά μέρη και όχι μόνο το εξωτερικό. Και τώρα θα πέρασα στο επόμενο event που έλαβε μέρος στο Alice Inn Hotel στο κέντρο, στην Πλάκα. Έτσι νομίζω ονομάζεται η περιοχή. Ναι, Πλάκα. Ακόμη προσπαθώ να μάθω την Αθήνα, αλλά είμαι σε πολύ καλό δρόμο. Το event το διοργάνωνε η Marks & Spencer εταιρεία και μου θύμισε πάρα πολύ την Αγγλία και όλα αυτά τα αγγλικά στοιχεία τα οποία συμπεριέλαβαν στην συλλογή των ρούχων τους, για τα είδη σπιτιού, ακόμη και για τα φαγητά, δηλαδή μου έφεραν πολύ όμορφες αναμνήσεις από Αγγλία και δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχω πάει ακόμη στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω κάποια αγγλικά πραγματάκια, πολύ νόστιμα, τα οποία έβρισκα στην Αγγλία. Θα το κάνω όμως πολύ πολύ σύντομα. Shout out για την κινέζικη κούπα που την πήρα από το Πεκίνο. Αν σπάσει τα πεθάνω, μου άρεσε περισσότερο και μου τράβηξε την προσοχή ήταν οι διαφορετικές υφάνσεις που είχαν για τα ρούχα τους. Μπορούσες να βρεις πάρα πολλά σχέδια και μου τράβηξαν επίσης την προσοχή κάποια κοντά φορεματάκια τα οποία μπορούσες να τα φορέσεις πολύ άνετα με κάποιο μποτάκι και μια κάλτσα ή καλσόν από μέσα για το χειμώνα. Και είχαν πολύ ωραίες γούνες, που ξέρετε λατρεύω τις οικολογικές φυσικά γούνες. Πολλά από τα ρούχα τους μπορείς να τα συνδυάσεις με basic κομμάτια που έχεις ήδη στην καρταρόμπα σου και είναι ένας καλός τρόπος για να εξοικονομήσεις χρήματα. Αν δεν έχετε δει το σχετικό βίντεο που έχω ανεβάσει, θα σας το έχω κάτω στο description box. Είναι 10 τρόποι για να γλιτώσετε τα χρήματα σας πριν τα ξοδέψετε άσκοπα. Και θα σας έχω κάτω στο description box το link για να το βρείτε, να το τσεκάρετε ακριβώς μετά από αυτό το βίντεο. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο event που πήγα ήταν της εταιρείας H&M για το νέο τους κατάστημα που ανοίξαν στο κέντρο. Μ' αρέσει που δείχνω προς τα εκεί, λες και μπορείτε να δείτε την κατεύθυνση. Είναι το μεγαλύτερο κατάστημα H&M που υπάρχει στην Ελλάδα και βρίσκεται Ερμού και Βουλής στο κέντρο της Αθήνας. Και υπήρχαν πάρα πολύ διάσημοι εκεί πέρα. Πραγματικά πάρα πολύ, αλλά μία είναι το soft spot μου. Γνώρισα την Κριστίνα Μπαζάν. Μισό λεπτό, μισό. Όταν επιτέλους συναντάς ένα άτομο που θαυμάζεις και το παρακολουθείς εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το παρακολουθείς
από την αρχή της καριέρας του. Τα λόγια είναι περιτά. Βρήκα και έκλεψα 5 λεπτά για να της μιλήσω και να της κάνω ένα mini interview, να τη ρωτήσω κάποια πράγματα και να πάρω 2-3 συμβουλές όσον αφορά το blogging και γενικά όσον αφορά κάποια θέματα που μπορείς να αντιμετωπίσεις όσο ασχολείσαι με αυτό το κομμάτι, είτε είναι blog, είτε είναι YouTube. Και να σας πω κάτι, κάθε φορά που λέω να σου πω κάτι, πάντα μου έρχεται στο μυαλό το μικρό το πιτσίρι και από το ουράνιο τόξο. Πρέπει να το ξεπεράσουμε και αυτό. Έχω προχωρήσει βέβαια, μου αρέσει πιο πολύ ο Παναγιωτάκης με τα ακάραια. Αλλά είναι γελίο, είναι πολύ αστείο κάθε φορά που το λες να σου φαίνει την εικόνα αυτού του παιδιού. Λοιπόν, ναι, αυτό που θέλω να σας πω, επανέρχομαι, είναι ότι εμπιστεύομαι πάρα πολύ την αύρα που μου βγάζει κάποιο άτομο όταν το πρωτογνωρίζω. Νιώθω ότι είναι ένα πάρα πολύ φιλικό, ζεστό και αληθινό άτομο. Πράγμα αρκετά δύσκολο γιατί όταν είσαι τόσο ψηλά σε αυτή την κατηγορία των bloggers και είσαι παγκοσμίου φήμης blogger, πολλές φορές κάποιες το παρατραβάνε, έχουμε ακούσει πολλά σχετικά με πολλές bloggers που κυκλοφορούν, αλλά έχω να πω ότι την ένιωσα να είναι τόσο ταπεινή για αυτό που κάνει και ότι δεν μου φάνηκε καθόλου ότι έχει καβαλήσει το καλάμι. Ένα άλλο σκηνικό που συνέβη ακριβώς μετά από τη συνομιλία μας και πραγματικά μου χάραξε το μυαλό, μπορώ να πω ότι για αρκετή ώρα ήμουν πολύ καλή στόκερ της Χριστίνα και της Φιώνα και τη στιγμή που ήταν να φύγουμε και πέρασα δίπλα από τη VIP γραμμή, γύρισε και με χαιρέτησε και με θυμόταν. Ενώ υπήρχαν πάρα πολλά άτομα που τραβήξαν φωτογραφίες μαζί της και όλα αυτά και δεν είχα δει τόση ώρα όσο έρχονταν και έφυγε ο κόσμος να κάνει κάτι παρόμοιο, γύρισε και με χαιρέτησε. Ας τα πάρουμε λίγο κάτω. Επίσης, όσοι με παρακολουθείτε στο Instagram, γνωρίζετε για αυτά που σας λέω τώρα, αλλά δεν γνωρίζετε την ιστορία πίσω από αυτά που σας έδειξα στις φωτογραφίες και στο μικρό βίντεο που ετοίμασα για την Χριστίνα. Και σίγουρα θα ανεβάσω μια φωτογραφία με τη Φιώνα. Επίσης, είναι μια πάρα πολύ γλυκιά κοπέλα και χαίρομαι που την γνώρισα και αυτή. Για περισσότερες ανανέωσεις, θα τσεκάρετε τα social media που έχω, κυρίως το Instagram, το Snapchat, Facebook, Twitter, θα σας έχω όλα τα links κάτω στο description box για να τα τσεκάρετε και να με ακολουθήσετε και εκεί πέρα για να τα βλέπετε όλα τη στιγμή που γίνονται. Φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερα βίντεο. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε την επόμενη φορά. Σκέφτομαι να σας ετοιμάσω ένα fitness βίντεο και διατροφή. Θέλω να μου αφήσετε κάτω στα σχόλια τις δικές σας προτάσεις, τι θα θέλατε να δείτε και θα τα πούμε την επόμενη φορά σε κάποιο νέο βίντεο. Φιλάκια!